Καλησπέρα και από εμάς. Εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ καταρχάς για να ευχαριστήσουμε όλους τους καλλιτέχνες, όλους και όλες τις διοργανώτριες που κάνουν σήμερα αυτή τη συναυλία αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, στο λαό της Γάζας και της Δυτικής Όχθης που βιώνει αυτή την εκτεταμένη σφαγή. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς και να δώσουμε και εμείς τη στήριξή μας και την αλληλεγγύη μας προς την Παλαιστίνη, αλλά για να μεταφέρουμε ένα μήνυμα ότι οι κυρώσεις και το μποϊκοτάζ εναντίον του Ισραήλ έχουν αργήσει πάρα πολύ. Η φρίκη των μαζικών σφαγών των Παλαιστινίων στη Γάζα, του εκτοπισμού και της χρήσης της πείνας και της δίψας ως όπλο εναντίον ενός ολόκληρου λαού χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ γιατί δεκαετίες τώρα υλοποιεί μια βίαιη κατοχή εναντίον των Παλαιστινίων σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας. Βομβαρδίζει αεροπορικός και με πυροβολικό πολυκατοικίες, νοσοκομεία, προσφυγικούς καταβλισμούς και εκτοπισμένους. Ελεύθεροι σκοπευτές δολοφονούν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Η γενοκτονία του 21ου αιώνα συντελείται από το apartheid του 21ου αιώνα. Το κίνημα BDS, Boycott, Divest, Sanctions, δημιουργήθηκε το 2005 με πρωτοβουλία δεκάδων οργανώσεων της κοινωνίας της Παλαιστίνης, απευθύνοντας κάλεσμα στους αλληλέγγυους και στις αλληλέγγυες όλο τον κόσμο να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια πραγματική πίεση στο Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μποϊκοτάζ, πιέζοντας για απόσυρση επενδύσεων, επιβάλλοντας κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ. Όμως, ακόμα και αυτή η μη βίαιη μορφή πίεσης που στοχεύει στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη έχει υποστεί πολλές διώξεις από το Ισραήλ αλλά και από δυτικές χώρες που συνεργάζονται μαζί του. Σήμερα υπάρχουν πρωτοβουλίες BDS σε όλο τον κόσμο με πραγματικές επιτυχίες, όπως στην Ιαπωνία που πέτυχαν ο ιαπωνικός γίγαντας, ο Itochu Corporation, να διακόψει τη συνεργασία με τη μεγαλύτερη Ισραηλινή εταιρεία όπλων, όπως σε χώρες όπως εναντίον της Puma που χορηγεί την Ισραηλινή ομάδα ποδοσφαίρου και δεσμεύτηκε τουλάχιστον προς στιγμήν ότι δεν θα ανανεώσει τη χορηγία της. Παρόλα αυτά, αυτές οι επιτυχίες δεν αρκούν, γιατί όπως και η μη βία αντίσταση των Παλαιστινίων και η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν έχουν εισακουστεί μέχρι τώρα. Πριν από περίπου 50 χρόνια, η διεθνής κοινότητα απομόνωσε το καθεστώς Νότιας Αφρικής, ξεκινώντας κυρώσεις εναντίον του, και πριν από 30 χρόνια οδήγησε στο τέλος του ρατσιστικού apartheid και τη δικαίωση του αγώνα των Νοτιοαφρικανών. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με την Ισραηλινή κατοχή και το ρατσιστικό Ισραηλινό apartheid. Έχουμε αργήσει πολύ. Πριν από λίγες εβδομάδες, το Διεθνές Δικαστήριο επέβαλε στο Ισραήλ προσωρινά μέτρα γιατί έκρινε ότι η σφαγή που υλοποιεί στη Γάζα μοιάζει πολύ με γενοκτονία. Μόλις τη Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πήρε επιτέλους, έστω και τώρα, απόφαση για προσωρινή βέβαια διαχειρία. Αν και οι αποφάσεις αυτές είναι σημαντικές ρογμές στην εδρεωμένη πρακτική που λέει ότι το Ισραήλ είναι περάνω του νόμου, δεν αρκούν. Η ροή όπλων προς το Ισραήλ από τη ΣΥΠΑ και από άλλες χώρες συνεχίζεται. Οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τις περισσότερες χώρες είναι ακλόνητες. Τα λόγια για την προστασία αμάχων είναι κούφια. Το Ισραήλ επιβάλλει λοιμό, μπλοκάρει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ποινικοποιεί την UNRWA, τον οργανισμό αρρωγής του ΟΗΕ προς Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Καμιά ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα ήταν αναγκαία σε μια βιώσιμη Παλαιστίνη που δεν θα τη χτύπαγε το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως όχι μόνο μπλοκάρει τη βοήθεια, αλλά έχει διαλύσει τα μέσα διαβίωσης και τις υποδομές, ακόμα και τα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία, προκειμένου να εξαλείψει τη μνήμη και την ιστορική ύπαρξη του ίδιου του λαού της Παλαιστίνης. Όλες οι συμφωνίες του Ισραήλ με όλες τις χώρες παραμένουν στη θέση τους. Μόνο λίγες χώρες τολμούν να ασκήσουν πραγματική πίεση. Τα συνεχιζόμενα διανόητα εγκλήματα σπρώχνουν όλο τον κόσμο στον όλεθρο. Αν τέτοια ασύλληπτα εγκλήματα μπορούν να μείνουν ατιμώρητα, έχει κουρελιαστεί το στοιχειώδες διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα στην ελευθερία και την αυτοδιάθεση. Με βάση όσα γνωρίζουμε και από το διεθνές δίκαιο και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, είναι υποχρέωση όλων των κρατών και όλων των κρατικών θεσμών να προβούν άμεσα σε ενέργειες και να επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ για να μην υλοποιήσει τη γενοκτονία. Τώρα όλοι ξέρουμε ότι το Ισραήλ δεν θα δώσει δικαιώματα στους Παλαιστίνιους από μόνο του. Κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν τώρα εναντίον του Ισραήλ. Σε διαφορετική περίπτωση, τα κράτη που αδρανούν είναι συνένοχα. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση βαθαίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια την πολιτική και οικονομική συνεργασία με το Ισραήλ, ανοίγει το δρόμο σε εξαγωγές ελληνικών περιουσιακών στοιχείων από Ισραηλινές εταιρείες, αγοράζει όπλα από το Ισραήλ που έχουν δοκιμαστεί πάνω στους Παλαιστίνιους και
με αυτόν τον τρόπο θα προωθεί το Ισραήλ και βαθαίνει συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ. Στους κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους που βρισκόμαστε και συμμετέχουμε, αλλά και ατομικά ο καθένας και κάθε μια, μπορούμε να απαιτήσουμε τώρα μποϊκοτάζ τις σχέσεις με τους Ισραηλινούς θεσμούς, να σταματήσει η συμφωνία σύνδεση με το Ισραήλ, να διακοπεί στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, να σταματήσουν οι αγοραπολισίες όπλων και ταυτόχρονα, και λόγω και του πλαισίου που βρισκόμαστε, να σταματήσει η συμμετοχή και η ανοχή απέναντι στο Ισραήλ σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο, σε αθλητικές διοργανώσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη βδομάδα το BTS Greece μαζί με άλλες πρωτοβουλίες BTS σε 55 χώρες του κόσμου και στις 5 Ηπείρους διοργανώνει τη Διεθνή Εβδομάδα Δράσης κατά του Ισραηλινού Απαρχάιντ. Την Παρασκευή διαδηλώνουμε έξω από το κατάστημα Carrefour στο Νέο Κόσμο, στο Μετρό Νέο Κόσμο, για το Carrefour, όχι απλά κερδοφορία από το εμπόριο στους παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, αλλά στηρίζει ανοιχτά τη γενοκτονία, στέλνοντας πακέτα δώρων στους στρατιώτες του Ισραήλ που σφάζουν στη Γάζα. 6 ώρα το απόγευμα στο Μετρό του Νέου Κόσμου. Το Σάββατο, μεθαύριο, στις 12 το μεσημέρι, καλούμε σε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό στο Σύνταγμα, απαιτώντας και διεκδικώντας από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τώρα η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και να προχωρήσει άμεσα σε επιβολή κυρώσεων απέναντι στο Ισραήλ, όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και στη βάση της προσωρινής απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου. Ουσιαστική πίεση στο Ισραήλ είναι να γίνουν κινήσεις από τα κράτη εναντίον του, ώστε να σταματήσει τώρα τα εγκλήματά του, να προωθηθεί ο αγώνας των Παλαιστινίων, να διακοπεί η κατοχή και ο λαός της Παλαιστίνης να ζήσει ελεύθερα στον τόπο του. Ευχαριστούμε. Υπάρχει και ένα application που μπορείτε να κατεβάσετε που λέγεται No Thanks, με το οποίο μπορείτε να σκανάρετε το barcode των προϊόντων για να γνωρίζετε αν συμμετέχει, ας πούμε, στην γενοκτονία με όποιο τρόπο και εξηγεί κιόλας.